Ευχαριστώ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας σε σύντομο διάστημα. Θεωρώ σημαντική τη συνέντευξη σήμερα. Θέλω να καλωσορίσω τον παλιό γνώριμο της Περιφερειακής Αρχής, τον Δήμαρχο τον κύριο Χριστόφα, και παλιό γνώριμο και από το Πολυτεχνείο βέβαια. Συνεργαζόμαστε, έχουμε στενές επαφές, μιλιόμαστε, τηλεφωνιόμαστε, συντονίζουμε πράγματα και θα το κάνουμε και στο μέλλον ακόμη πιο εντατικά. Και αυτή η συνέντευξη κοινή, αυτό συμβολίζει, αυτό σηματοδοτεί. Θα σας πω πρώτα θέματα που αφορούν το Δήμο και στη συνεχεία θα σας πω και 2-3 που σας κάνω κατά καιρούς που σας ενημερώνω για θέματα. Το πρώτο θέμα που θα έλεγα που αφορά το Δήμο, ότι πήραμε χτες ένα έγγραφο από το Δήμο που ανέφερε 5 έργα για να εκπονηθούν μελέτες και ήδη αμέσως σήμερα εγκρίναμε να ενταχθούν 3 μελέτες του Δήμου που αφορούν τη μελέτη επισκευής και διαρρύθμισης κτηρίου Κατσανίου, το Κατσάνιο, με 298.000, να γίνει μελέτη να εκπονηθεί. Τη δεύτερη είναι μελέτη επισκευής και διαρρύθμισης του πρώην κτηρίου πυροσβεστικής, ώστε να γίνει κέντρο ημερήσιας φροντίδας αστέγων. Είναι μια μελέτη της τάξης των 284.000. Και το τρίτο, μελέτη επισκευής κτηρίου πρώην Δημαρχείου Πλωμαρίου και διαμόρφωση πλατείας. Αυτή είναι μια μελέτη 326.000. Ο κύριος Δήμαρχος μας έστειλε 5 μελέτες. Σε πρώτη φάση εγκρίναμε να ενταχθούν στα προγράμματά μας οι 3 πρώτες, αυτές που σας διάβασα. Θα έχουμε και μέλλον σε αυτό. Το δεύτερο θέμα που αφορά το Δήμο είναι ότι εδώ μπροστά σας θα υπογράψουμε σήμερα ένα πρώτο πρόγραμμα που το θεωρώ πολύ σημαντικό από το ΕΣΠΑ, γι' αυτό είναι και ο κύριος Πλακοντάρης εδώ, αφορά την προστασία και ανάδειξη της δημόσιας πολιτιστικής κληρονομιάς στο πλαίσιο της στρατηγικής βιώσιμης αστικής ανάπτυξης πόλης Μυτιλήνης. Είναι έργα πολιτισμού τάξεως των 9 εκατομμυρίων. Αυτό το πράγμα θα προκηρυχθεί και εν συνεχεία θα εγκρίνουμε την εκτέλεσή μέσω του ΕΣΠΑ. Είναι μέρος του ΕΣΠΑ. Τα άλλα ήταν από εθνικούς πόρους που το διάβασα. Αυτό είναι από το ΕΣΠΑ. Άρα λοιπόν το πρώτο το υπογράφουμε τώρα. Το έχει προσυπογράψει προηγουμένως ο κ. Αρμόδης Αντιπεριφερειάρχης. Είναι μια θέση για το ΕΣΠΑ που κατήχε παλιότερα ο κ. Χριστόφας όταν ήταν μαζί μας, πριν κατεβεί στο Δήμο. Άρα είναι 2 αντιπεριφερειάρχες που ασχολούνται με το ΕΣΠΑ ή ασχολήθηκαν. Το δεύτερο έργο αφορά πάλι το Δήμο, πάλι το ΕΣΠΑ, τον κύριο Κυρατζή, είναι η συνέχιση λειτουργίας του Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Κυψέλη. Είναι εδώ ένα κτίριο, το οποίο βρίσκεται εδώ στη Μυτιλήνη, μια δομή κοινωνική που ο Δήμαρχος συζήτησα μαζί του, είναι ευνοεί πάρα πολύ και εμείς υπογράφουμε σήμερα τη συνέχιση λειτουργίας της Κυψέλης. Είναι το ποσό που θα διαθέσουμε είναι της τάξης των 776.000. Το άλλο το πολιτισμικό ήταν 9 εκατομμύρια. Το τρίτο έργο που αφορά κατεξοχήν το Δήμο και τον κύριο Σφανό είναι η συνέχιση της λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Μυτιλήνης. Είναι ένα έργο της τάξης των 552.000. Μπορεί να μιλήσει γι' αυτό αν θέλει ο Δήμαρχος, ο κύριος Σπανός. Θεωρούμε ότι είναι ένα κοινωνικό έργο και σας έχω πει επανειλημμένως ότι ευνοούμε πάρα πολύ και το ΕΣΠΑ το ευνοεί και η Ευρώπη το ευνοεί το κοινωνικό πρόσωπο των δημοσίων αρχών, του Δήμου, της Περιφέρειας. Η κοινωνία μας θέλει κοινωνικό πρόσωπο. Δεν είναι μόνο οι δρόμοι και τα λιμάνια. Αυτό ήταν το επόμενο έργο που αφορά το Δήμο. Από εκεί πέρα θα μιλήσει ο κύριος Δήμαρχος και αφού τελειώσει ο κύριος Δήμαρχος θα σας πω και 5 πράγματα που θα ανεχθεί ο κύριος Δήμαρχος να τα ακούσει για τις περιφέρειες. Κύριε Δήμαρχε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ τον Περιφερειάρχη για την άμεση ανταπόκριση. Μόλις πριν λίγες μέρες στείλαμε τη σχετική επιστολή. Ευχαριστώ τους αντιπεριφερειάρχες, τόσο τον κύριο Κυρατζή όσο και τον κύριο Χατζή. Για την πολύ καλή συνεργασία που έχουν τόσο με μένα όσο και με τους αντιδημάρχους μας. Φυσικά το παλιό γνώριμο και συνεργάτη τον κύριο Πλακοτάρη, τον προϊστάμενο της Διαχειριστικής Αρχής.
Να πω εδώ ότι είναι πολύ σημαντική η σημερινή ανακοίνωση του Περιφερειάρχη, γιατί πρόκειται για τρεις μελέτες. Το μετατροπή του Κατσάνιου σε βρεφονιπιακό παιδικό σταθμό, τη μετατροπή του πρώην κτηρίου πυροσβεστικής, που το οποίο πρόσφατα επισκευάσαμε εξωτερικά για να μην έχουμε θέματα, σε κέντρο αστέγων, καθώς επίσης και την επισκευή του κτηρίου, που είναι δημοτικό κτίριο, που στέγαζε το πρώην Δημαρχείο Πλωμαρίου, τώρα στεγάζει υπηρεσίες του Δήμου, αλλά και άλλες υπηρεσίες, το οποίο θα το ενισχύσουμε στατικά, κύριε Περιφερειάρχη, και θα το κάνουμε ένα καινούριο βιοκλιματικό κτίριο, να το εντάξουμε στο μέλλον, αφού ολοκληρωθεί η μελέτη, σε κάποιο πρόγραμμα της περιφέρειας. Ότι είπε στο Πλωμάρι είναι καλό. Να πω επίσης ότι πρόσφατα ο κύριος Περιφερειάρχης ενέκρινε μαζί με τον κύριο Κυρατζή τη χρηματοδότηση ενός έργου που είχε γίνει ένα τμήμα του την προηγούμενη περίοδο, την προηγούμενη δημοτική αρχή, του υπόλοιπου τμήματος για το δρόμο Ακράσιος Δρότα, ύψος χρηματοδότησης 350.000 ευρώ. Την Τρίτη εγκρίνουμε τη σχετική πρόταση στη Δημοτική μας Επιτροπή. Στη συνέχεια υποβάλλουμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά που μας ζητήσατε για να πάρουμε την απόφαση ένταξης. Και να μην ξεχνάμε ότι η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου διαμέσου του ΕΣΠΑ χρηματοδοτεί πολύ σημαντικά έργα που γίνονται στην πόλη μας, πέρα από τα συνεχιζόμενα εντάξει, όπως είναι αυτό το πάρκο αναψυχής Νεπάνω Σκάλα ή το έργο της Προκυμαίας με τα όποια προβλήματά του. Ήδη δημοπρατήσαμε στο ύψος των 5 εκατομμυρίων ευρώ ένα μεγάλο πάρκο αναψυχής αθλητικό κέντρο που δημιουργείται στην Αγία Κυριακή με χρηματοδότηση Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, όπως επίσης και τις γωνιές ανακύκλωσης, που τον επόμενο μήνα θα ξεκινήσει η κατασκευή τους στην πόλη, και υπογειοποίηση κάδους πλατείας Αφούς, που και αυτά είναι από χρηματοδότηση Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Ενεργοποιήσαμε κάποιες μελέτες, κύριε Περιφερειάρχα, για το τμήμα του ποδηλατόδρομου, σε πρώτη φάση από τον πύργο Γιαννέλη έως το λιμανάκι της Βαριάς. Θα τα δείτε κι εσείς, γιατί χρειάζονται και κάποια ακτομηχανικά, οπότε κάτω. Ναι, θέλω να πιστεύω ότι τέλος χρονιάς θα έχουμε τις μελέτες αυτές εμείς και θα τις υποβάλλουμε και στις δικές σας υπηρεσίες για τις απαραίτητες εγκρίσεις, και αυτό το έργο είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Επειδή τώρα γίνομαι δέκτης παρεμβάσεων από κατοίκους, οι οποίοι μιλάνε για παραλία στη Βίγλα. Μήπως αυτό πρέπει να προβλεφθεί. Μπορούμε να το δούμε μαζί. Ναι. Ένα τυχείο εκεί και που δημιουργεί ανακλάσεις. Όπως επίσης είπαμε, στο πλαίσιο, αφού κατασκευάζουμε πεζόδρομο και ποδηλατόδρομο, μελετάμε να κατασκευάσουμε πεζόδρομο και ποδηλατόδρομο από την αριστερή πλευρά, με τα όποια έργα αυτά που λέτε, να φτιάξουμε και τη δεξιά πλευρά, τα πλακόστρωτα, να μπορεί και κάποιος, οι κατοικίες και τα ξενοδοχεία να μπορούν είναι να περπατάνε. Στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Ναι. Κατά απομίμηση τη Αθηναϊκή. Για τα υπόλοιπα μπορεί να μιλήσει ο κύριος Σπανός, αν επιτρέπετε. Ναι, και θα το δω λόγο τους άλλους. Ναι. Καλησπέρα και από μένα. Σήμερα είναι μια σημαντική μέρα για το Σύνδεσμο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, γιατί τα περισσότερα έργα που υπογράφει ο Περιφερειάρχης ανήκουν στο Σύνδεσμο. Εγώ θα ξεκινήσω ευχαριστίες ανάποδα. Θα ευχαριστήσω τα στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής, που από την πρώτη μέρα τρέξαμε αυτά τα προγράμματα ώστε να ενισχύσουμε το κέντρο κοινότητας. Τα στελέχη τα πλησιακά του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και μετά τον κύριο Περιφερειάρχη, τον κύριο Δήμαρχο και τον κύριο Κυρατζή. Ανοίγουμε ένα νέο κεφάλαιο σήμερα. Πρώτον, ενισχύουμε το ρόλο του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Μητυλίνης και τον ενισχύουμε δύο νέα υποέργα. Δημιουργούμε, ιδρύουμε και θα λειτουργήσουμε κινητή μονάδα, η οποία αυτή η κινητή μονάδα θα έχει ένα βανάκι το οποίο θα πάει σε όλα τα χωριά. Θα προσλάβουμε το απαραίτητο προσωπικό, οδηγό, κοινωνικό λειτουργό και μαζί με τα ίδια στελέχη του Κέντρου Κοινότητας, νομικό και ψυχολόγο, όλα τα απομακρυσμένα χωριά, ο Σύνδεσμος και ο Δήμος θα είναι κοντά τους. Θα είναι κοντά τους για να τους ενημερώνουμε για τα επιδόματα, να τους παρέχουμε νομική στήριξη δωρεάν, ψυχική στήριξη δωρεάν, ακόμα και μεταφορά προϊόντων μέσω του κοινωνικού παντοπολίου. Επίσης, άλλο ένα υποέργο που υπέγραψε σήμερα ο Περιφερειάρχης μέσω του Κέντρου Κοινότητας είναι τα μαθήματα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας. Τι πιο ωραίο όλοι οι μετανάστες να αρχίζουν να μαθαίνουν ελληνικά, να μαθαίνουν τον πολιτισμό μας. Έτσι έχουμε κάνει επαφές με όλους τους μετανάστες που είναι μόνιμοι εδώ και με την αλβανική κοινότητα, αλλά και όποιος άλλος μετανάστες θέλει. Ήδη έχουμε νοικιάσει το χώρο και θα προσλάβουμε φιλόλογο και από την άλλη εβδομάδα, αν πάνε όλα καλά, ξεκινάμε τα μαθήματα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας. Όσον αφορά τώρα για το Κατσάνι. Όπως γνωρίζετε, ο δεύτερος παιδικός σταθμός
συστεγάζεται μαζί με τον πρώτο. Είναι ευκαιρία ο δεύτερος παιδικός σταθμός πλέον να βρει τη στέγη. Έτσι μαζί με τον Δήμαρχο, με την τεχνική υπηρεσία και με την στήριξη τώρα του κυρίου Περιφερειάρχη, μπαίνει το νερό στα βλάκια ώστε το Κατσάνιο να γίνει όχι απλά παιδικός, να γίνει βρεφονηπιακός σταθμός και να δέχεται και βρέφη, τα οποία έχουμε μεγάλο πρόβλημα στα, όσον αφορά για την κάλυψη των βρεφών στους παιδικούς μας σταθμούς. Όπως θα έχετε παρατηρήσει, οι παιδικοί μας σταθμοί και οι βρεφικοί μας αλλάζουν όλη όψη. Δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα. Μπορείτε να τους επισκεφτείτε και να δείτε τη δουλειά που γίνεται και το προσωπικό μας και τη συμμετοχή που έχουμε από τους γονείς που μας εμπιστεύονται πλέον τα παιδιά τους. Ακόμη ένα πρόβλημα που το είδατε κι εσείς και το παίξατε όλοι σας είναι το πρόβλημα που παρατηρούμε εδώ με τους αστέγους. Σήμερα πάλι με την ευκαιρία αυτή με τη μελέτη και με το κτίριο της περιοριστικής, το οποίο θα παραχωρηθεί στο σύνδεσμο, θα καταφέρουμε να κάνουμε μία δομή αστέγων. Η δομή αστέγων είναι ο τίτλος. Αν πείτε στο ΕΣΠΑ μέσα, αυτή η δομή παροχής υπηρεσιών στους αστέγους χωρίζεται σε υπνοτήρια, χωρίζεται σε ξενώνες φιλοξενίας. Θα δούμε ποιο πρόγραμμα μπορεί να μας καλύψει, ώστε να μην αφήσουμε κανένα άστεγο απ' έξω. Το κτίριο της πυροσβεστικής διαθέτει τις προδιαγραφές, έχει τα τετραγωνικά και μαζί με την τεχνική υπηρεσία θα βρούμε μια λύση να το προχωρήσουμε και μέσω του ΕΣΠΑ, κύριε Κυρατζή, να πάρουμε και να καλύψουμε και τα λειτουργικά, το προσωπικό που χρειάζεται. Και δεν σταματάμε εδώ. Δεν σταματάμε εδώ. Να ξέρετε ότι ο κύριος Μουτζούρης από την πρώτη στιγμή είναι δίπλα μας. Μπορεί να στηρίζει τον Αγία Πλωμαρίου και λίγο την Αγία Παρασκευή, αλλά εντάξει, είναι κοντά μας. Αυτό που κάνουμε τώρα είναι, που δεν έχει ξαναγίνει, είναι μια χαρτογράφηση των φορέων κοινωνικής προστασίας των νησιών μας. Γίνεται από την Διεύθυνση Κοινωνικής Μέρημνας της Περιφέρειας και στη συνεργασία με το παρατηρητήριο θα γίνει η χαρτογράφηση των κοινωνικών δομών που χρειάζεται ο Δήμος μας. Ο Δήμος μας, αν ξέρετε, έχει μεγάλες ανάγκες στα κέντρα ημίρθρας φροντίδας ηλικιωμένων. Έχει ανάγκη, ειδικά μιλάμε με το Σύλλογο της Συνεξέλιξη, να δημιουργήσουμε μια στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης για τα παιδιά που βρίσκουν στο φάσμα αυτισμού, τα οποία εγώ δεν το ήξερα, είναι πάνω από 80 παιδάκια χρειάζονται. Και παράλληλα να κάνουμε και άλλες δομές, όπως είναι τα ΚΔΙΦ, όπως είναι τα κέντρα που σας είπα, και γενικά να αντιμετωπίσουμε σαν σύνδεσμος και σαν δήμος τους αδύναμους συμπολίτες μας. Και δεν είναι λίγοι, είναι πολλοί. Αυτά ήθελα να πω, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Κυρατζή, το ίδιο. Δήμαρχε, εμείς τα λέμε κάθε μέρα. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ θα ήθελα να δηλώσω ότι υπάρχει μια άριστη συνεργασία από τον τομέα που είμαι με τον Δήμαρχο και με όλους τους αντιδημάρχους και πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στο έργο που μας έχει ανατεθεί και θα μπορέσει να απορροφήσουμε καθαρά πράγματα τα χρηματοδοτικά εργαλεία που τα έχουμε. Πιστεύω ότι ο Δήμος Μυτιλίνης θα αλλάξει και όλα τα χωριά, θα αλλάξει τον όψη, γιατί μην ξεχνάμε ότι το ΕΣΠΑ έχει ο Δήμος Μυτιλίνης περίπου στα 55 εκατομμύρια. Είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Η τελευταία ευκαιρία. Ναι. Είναι τελευταία ευκαιρία να τα απορροφήσει και τον στηρίζουμε βέβαια και από τα άλλα τα προγράμματα και από τους όλοι. Και από το τμήμα το δικό μου και οι αντιδήμαρχοι οι άλλοι, οι αντιπεριφερειάρχες οι άλλοι, θα τον βοηθήσουμε και είμαστε στο πλευρό του. Και εγώ από την πλευρά μου να σας καλησπερίσω. Οι προαλήσαντες αντιπεριφερειάρχης, ο περιφερειάρχης μας και ο δήμαρχος μας καλύψαν εν ολίγης με τα έργα τα οποία έχουμε υπογράψει με έναν εξαίρετο διευθυντή, τον κύριο Πλακουτάρη. Η συνεργασία πρώτου και δεύτερου βαθμού είναι αναγκαία για το καλό του τόπου μας. Εμείς, σαν τεχνική υπηρεσία, από την πλευρά μας, ό,τι πρόβλημα δημιουργηθεί, είμαστε διάθεση του Δήμου Μυτιλίνης να το λύσουμε και να καταφέρουμε τα έργα τα οποία τα υπογράψαμε και ευελπιστώ ότι θα τα φέρουμε εις πέρας. Αυτό. Κωνστάντα. Καλησπέρα και από μένα. Νομίζω ότι και ο Περιφερειάρχης και ο Δήμαρχος και οι συνάδελφοι αντιπεριφερειάρχες και ο αντιδήμαρχος έχουν καλύψει το θέμα. Σίγουρα με τα χρηματοδοτικά αυτά εργαλεία, τα οποία δίνονται και σε εμάς και στους Δήμους,
μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά. Σίγουρα με την άψογη συνεργασία που υπάρχει μεταξύ Περιφέρειας και Δήμου θα υλοποιηθούν σε μεγάλο ποσοστό και σε μεγάλο βαθμό θα αξιοποιηθούν αυτά τα εργαλεία και θεωρώ ότι είμαστε σε μια φάση, σε μια πορεία πρωταθλητισμού αυτή τη στιγμή σαν Περιφέρεια και σαν Περιφερειακή Αρχή για το θέμα των έργων, αξιοποίησης πόρων και όλα αυτά. Ευχαριστώ. Εγώ σαν πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου θα ήθελα να σας μεταφέρω, λόγω του ότι είμαι και Τσαμιώτης, να σας μεταφέρω μια εμπειρία την οποία απέκτησα σε αυτό το χρονικό διάστημα που προεδρεύω το Περιφερειακό Συμβουλίο. Γιατί το Περιφερειακό Συμβούλιο βεβαίως, εκτός όλων των θεμάτων και όλης της ύλης, βεβαίως έχει προτεραιότητα τα έργα και τις απορροφήσεις των κονδυλίων. Και όπως ξέρετε, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου έχει πάει πάρα πολύ καλά σε σχέση με άλλες περιφέρειες όσο αφορά την απορρόφηση. 110%. Και η εμπειρία που έχω αυτή τη στιγμή, είναι η πολύ καλή συνεργασία η πολύ καλή συνεργασία που παρουσιάζεται και στο δικό μου πρόσωπο με τους αντιπεριφερειάρχες, με τη διαχειριστική αρχή, με τον κύριο Δήμαρχο και τον Δήμο Μυτιλήνης. Αυτή την εμπειρία έχω να καταθέσω. Ότι υπάρχει στη Μυτιλήνη, στη Λέσβο, υπάρχει μια σφιχτοδεμένη ομάδα η οποία λειτουργεί υπέρ του συμφέροντος και του καλού του κοινωνικού συνόλου και βέβαια των έργων. Αν μας ανεχθούν οι δημοτικοί άρχοντες, να πούμε και τέσσερα θέματα καθαρά περιφερειακά. Το πρώτο θέμα είναι ότι είχα την περασμένη εβδομάδα μια συνάντηση παρουσία και του κύριου Αθανασίου, με τον κύριο Ταχιάου, αποκλειστικά και μόνο για την νότια παράκαμψη. Αυτό που μας προέκυψε, έθεσα τα θέματα των μερικών αναχαράξουν τους οδού, γιατί υπάρχουν προβλήματα τα χρόνια που διέρευσαν, και ο κύριος Υπουργός έδωσε εντολή μέσα στον προσεχή μήνα ο μελετητής να έρθει είτε εδώ είτε στην Αθήνα, εγώ επέμεινα εδώ να δούμε αυτά τα προβλήματα που λέω και να μας πει γιατί έγινε όπως έγινε η χάραξη. Θα σας ενημερώσω εν καιρός μόλις έχουμε τη συνάντηση αυτή. Το δεύτερο θέμα είναι K2. K2 ονομάζουμε τον κόμβο, ο οποίος είναι πρώτης ΔΕΗ. Την επόμενη εβδομάδα οι Λέσβοι θα το ανεχθούν και θα σας το λέω να το πείτε κι εσείς. Θα υπάρξουν μικρό προβλήματα στη διέλευση των οχημάτων, διότι πρόκειται να πέσει η αρχή της εβδομάδος το τελικό στρώμα της ασφάλτου. Θα επιδιώξουμε να μην διαταραχθεί η συγκοινωνία, κάνοντας μισό και μισό το δρόμο, αλλά θα πέσουν μια εβδομάδα και μετά θα γίνει η χάραξη, η σήμανση της οδού. Άρα μπορεί να το πείτε ότι υπάρξουν μικροδιαταραχές. Θα ελπίσουμε να τις κάνουμε όσο δυνατόν μικρότερες. Το τρίτο θέμα που θέλω να πω είναι πήγε ο κύριος Κυρατζής στην Αθήνα και στο πλαίσιο των 394 εκατομμυρίων που θα χρηματοδοτηθούμε για το ΕΣΠΑ το καινούριο, επέτυχε να φέρουμε τα επόμενα 16 εκατομμύρια μέσα στα 394 εκατομμύρια. Αυτά είναι για να πληρώνονται οι προκήρυξεις που κάνουμε και έργα που εκτελούνται. Ήταν επιτυχία αυτό που επέτυχε, γιατί τώρα σε όλη την Ελλάδα υπάρχει λιγάκι σφίξιμο της ζώνης, ειδικά με τη Θεσσαλία και ό,τι άλλο προκύψει το χειμώνα. Ενημερωτικά να σας πω ότι το προσχές Περιφερειακό Συμβούλιο, που είναι την προσχή Τρίτη, πιστεί στην δική μας υπόσχεση, στην υπόσχεσή μας, θα το κάνουμε στον Άγιο Ευστράτιο. Θα πάμε λοιπόν, οι πιο πολλοί από εμάς, εκτός από κάποιους που δεν μπορούν, στον Άγιο Ευστράτιο, να κάνουμε το νέο Περιφερειακό Συμβούλιο. Πάμε σε όλα τα νησιά, για πρώτη φορά. Και το τελευταίο θέμα, Ντουνιέν, έλα να καθίσεις. Έλα εδώ. Το τελευταίο θέμα είναι το αυτό. Βρίσκομαι, δεν θα πω λεπτομέρειες, γιατί είναι ακόμα σε εξέλιξη το θέμα. Βρίσκομαι με μεγάλο κανάλι των Αθηνών σε διαπραγμάτευση και τώρα που είμαστε στην Αθήνα
να γυριστεί ένα σύριαλ 16 ωριαίων εκπομπών από τον κύριο Λαζόπουλο, το φίλο μου, εδώ στη Μυτιλίνη. Καθαρά στη Μυτιλίνη. Θα μιλήσω με τους αντιπεριφερειάρχες τώρα αμέσως στη συνέχεια, θα τους ενημερώσω, γιατί είναι αρκετά τα χρήματα που ζητιούνται, αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλη διαφήμιση ένα τόσο μεγάλο κανάλι να παίζει ένα σύριαλ 16 ωρών στη Μυτιλίνη.